έχουν βγάλει αφίσες. Έχουν βγάλει και εισιτήρια. Μαζί μας ο Νίκος Μάνεσης. Σύλλογος, τάδε. Με έχουν πουλήσει. Μπαίνω μέσα. Ο κόσμος πληρώνει λεφτά. Με το που το παίρνω χαμπάρι, λέω, τι είναι αυτά ρε φίλε. Για να βγάλουμε για το σύλλογο. Μου πες ότι θέλετε να με τιμήσετε, να έρθω να σας... Εσύ έχεις βγάλει εισιτήρια, έκοβε εισιτήρια. Διάτρητα από την εφορία εισιτήρια. Πάει αυτό, έφυγα, όπως καταλαβαίνεις. Και το δεύτερο, έχω πάει σε ένα μέρος... Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Δεν το έχεις ξανακούσει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο 60 λεπτά Ελλάδα ήτανε, όχι όλοι, κάποιοι. Οι ντόπιοι παράγοντες. Ο καντιλανάφτης, ο τοπάρχης, ο κοινοτάρχης, ο δήμαρχος και πάει λέγοντας. Έχω πάει σε ένα μέρος και με κυνηγάει ο δήμαρχος από πίσω. Όπου πηγαίνω με παρακολουθεί. Εγώ έκανα την εξής συμφωνία. Τι Μοσάντ. Πείτε μου τα πράγματα. Ο δήμαρχος. Ας σου πω τώρα αυτό για να δείτε και γιατί για κάποιους λόγους που το 60 λεπτά Ελλάδα, αν γινόταν ποτέ, θα έπρεπε να γίνει αλλιώς. Εμείς πηγαίναμε με λεφτά του Κοντομινά. Διότι αναλάβαναν οι Δήμοι να πληρώσουν. Αλλά αν αναλάβεις να πληρώσουν οι Δήμοι, μετά εσύ γίνεσαι υπηρέτης τους. Εγώ δεν έκανα τα χατήρια ενός δημάρχου που ήθελε να επανεκλεγεί και με έκανε ρόμπα στα social media γιατί δεν έδειξα έναν φίλο του Μελισσοκόμου, φίλο του, και μια παιδική χαρά που είχε φτιάξει. Σε κάποιο νησί, στο οποίο νησί είχα κάνει 5 φορές γύρω-γύρω το νησί και 30 φορές εγκάρσια. Και δεν είχα δείξει την παιδική χαρά για να επανεκλεγεί. Άσε να πάει. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια, δυστυχώς. Συμβαίνουν και στα καλύτερα. Κυρία Σπασία, τι έχουμε έτοιμο?